σελίδα 477, σελίδα 477 από το βιβλίο της Εστήρ, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 477. «Και εν τες ημέρες του Ασουήρου, ούτως είναι ο Ασουήρης ο βασιλεύων από της Ινδίας έως της Αιθιοπίας επί 127 επαρχιών, εν εκείνες τις ημέρες ήτο ο βασιλεύς Ασουήρης, ότε ο βασιλεύς Ασουήρης εκάθισεν επί των θρόνων της βασιλείας αυτού εν Σούσης τη βασιλευούση, το 483 π.Χ., εν το τρίτο έτη της βασιλείας αυτού έκαμε συμπόσιον εις πάντα στους άρχοντας αυτού και εις τους δούλους αυτού, κοίτω ενώπιον αυτού η δύναμη της Περσίας και της Μηδίας και ευγενείς και άρχοντες των επαρχιών και δείκνε τα πλούτη της ενδόξου βασιλείας αυτού και τη λαμπρότητα της εξόχου μεγαλειότητος ημέρας πολλάς 180 μέρας, δηλαδή 6 μήνες. Και αφού επληρώθησαν η μέρα αυτή, έκανε ο βασιλεύς συμπόσιον εις πάντα των λαών των ευρεθέντα εν Σούση στη βασιλευούση από μικρού έως, από μεγάλου έως μικρού 7 ημέρας εν τη αυλή του κήπου του βασιλικού παλατίου, όπου ήτο παραπετάσματα λευκά, πράσινα και κιανά, κρεμάμενα διασκηνίων βυσσίνων και πορφυρών, διακρίκων αργυρών ιστήλους εκ μαρμάρου. Κλίνε χρυσέ και αργυρέησαν επιλιθόστρωτον εκ πορφυρίτου και κιανού και λευκού και μέλανος μαρμάρου. Εκέρνον δε η σκεύη χρυσά, η λάσοντο δε τα σκεύη διαδοχικός και ήτο ίνος βασιλικός εν αυθονία κατά την μεγαλοπρέπεια του βασιλέως. Η δε πόσης ήτο και κανονισμένη ουδή σε βίαζε, διότι βασιλεύς προσέταξε ούτως εις πάντας τους οικονόμους του παλατίου να κάμνωσιν κατά την ευχαρίστησιν εκάστου. Και αστήν έτη η βασίλισσα έκαμε εις τα γυναίκα συμπόσιον το οίκο το βασιλικό του βασιλέως Ασουήρου, εν τη εβδόμηδε ημέρα, ότε η καρδία του βασιλέως ή το εύθυμος εκ του ίνου, προσέταξε τον Μεουμάμ, Βυζαθά, Αρβανά, Βιδγάθα, Αγαθά, Ζεθάρ και Χαρκάς, τους 7 ευνούχους της, τους υπηρετούντας ενώπιον του βασιλέως Ασιουήρου, να φέρουσιν την αστήν, την βασίλισσαν ενώπιον του βασιλέως, μετά του βασιλικού διαδήματος, δια να δείξει το κάλος αυτής εις τους λαούς και εις τους άρχοντας, διότι ήτο ωραία την όψιν. Η βασίλισσα όμως αστήν ειρνήθη το να έλθει κατά την προσταγήν του βασιλέως την δια των ευνούχων. Όθεν ο βασιλεύς εθυμώθη σφόδρα, η οργή αυτού εξήνθη εν εαυτό. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους σοφούς, τους γνωρίζοντας τους καιρούς, διότι τι αυτή ήτο η συνήθεια του βασιλέως προς πάντας, τους γνωρίζοντας τον νόμον και την κρίση. Πλησίον δε αυτού ήτο Καρσενά, Σεθάρ, Αδμαθά, Θαρσής, Μερές, Φαρσενά και Μεμουκάμ, οι 7 άρχοντες της Περσίας και της Μηδίας. Ήτινες έβλεπον το πρόσωπο του βασιλέως και είχον την προεδρίαν εν το βασιλείο. Τι αρμόζει να κάνουμε προς τη βασίλισσαν αστήν κατά τον νόμο, διότι δεν εξετέλεσε την δια των ευνούχων προσταγή του βασιλέως Ασουήρου. Και απεκρίθωμε μου κάμε ενώπιον του βασιλέως και των αρχόντων. Η βασίλισσα αστήν δεν ημάρτησε μόνον εις τον βασιλέα, αλλά και εις πάντα στους άρχοντας και εις πάντα στους λαούς τους εμπάσες τες επαρχίες του βασιλέως Ασουήρου. Διότι η πράξη βασιλίσσης θέλει διαθωθεί εις πάσας τας γυναίκας, ώστε θέλουσι καταφρονεί τους άνδρας αυτών έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών, όταν διαφημιστεί ότι ο βασιλεύς Ασουήρης προσέταξε τη βασίλισσα αστήν να αφαιρθεί ενώπιον αυτού και δεν ήλθε. Και τη σήμερον η δέσποινε της Περσίας και της Μηδίας, όσοι ήκουσαν περί της πράξεως της βασιλίσσης, θέλουσι λαλήσει ούτω προς πάντας
τους άρχοντας του βασιλέως, εντεύθεν μεγάλη περιφρόνηση και οργή. Εάν λοιπόν είναι αρεστώνει τον βασιλέα, σε εξέλθει παρά αυτού βασιλική διαταγή, και ας γραφτεί μεταξύ των νόμων των Περσών και των Μηδών, δια να είναι αμετάθετος, να μην έλθει πλέον η αστήν έμπροσθεν ενώπιον του βασιλέως Ασουήρου, και ας δώσει ο βασιλεύς την βασιλικήν αυτής αξίαν εις άλλην καλυτέραν αυτής. Και όταν το πρόσταγμα του βασιλέως, το οποίο θέλει κάμη δημοσιευθεί δια παντός του βασιλείου, διότι είναι μέγα, πάσε οι γυναίκες ήθελον σαν αποδίδει τιμήν εις τους άνδρας αυτών, από μεγάλου έως μικρού. Και ο λόγος ήρεσεν εις τον βασιλέα και τους άρχοντας, και έκαμεν ο βασιλεύς κάνα των λόγων του Μεμουκάμ, και έστειλε γράμματα εις πάσαστας επαρχίας του βασιλέως, εις εκάστην επαρχίαν κατά το γράφειν αυτής και προσέκας των λαών κατά την γλώσσαν αυτού να είναι πάσαν ήρ Κύριος εν τη οικία αυτού και να λαλεί κατά τη γλώσσα του λαού αυτού. Αμήν. Αλληλούια. Έχουμε φτάσει πια το 485 π.Χ. έως 465, αφού έχουν περάσει πολλά χρόνια, πρώτα από την εχμαλωσία του λαού Ισραήλ που τους απελευθέρωσε ο Κύρος που βασίλευσε μετά το Δαρίο, το Μίδο, από το 538 στο 536, από το 536 ως 535, 2 χρόνια, κατά την προφητεία του Ιερεμία, ώστε 70 χρόνια να επιστρέψουν. Στη συνέχεια ήρθε ένας ψεύτικος βασιλιάς, ως Υιός του Κύρου, ψευδοσμέρδης, από το 535 στο 529, τρομακτική αυτοκρατορία των Μήδων και των Περσών. Μετά ο Υιός του Κύρου, ο αληθινός, ο Καμβύσης. Μετά ο Δαρίος, ο δεύτερος, 521-485, και μετά ο Ασουήρης, ο Ξέρξης, που είναι τώρα βασιλιάς στους Μήδους και στους Πέρσες, όπου η βασιλεία του είναι πραγματικά πολυτελέστατη. Βασιλεύει σε 27 επαρχίες. Όλος ο πλούτος του τότε κόσμου είναι υπό την κυριαρχία του Ασουήρου, ο οποίος μάλιστα 185 μέρες έκαμε συμπόσιο σε όλους τους άρχοντές του και έδειξε όλα τα πλούτη του και, όλη τη μεγαλοπρέπειά του. Αλλά το μήνυμά μας σήμερα είναι η αστήν. Η αστήν, η βασίλισσα την οποία ο Ασουήρης εξέλεξε από όλες τις γυναίκες που είχε, γιατί δεν είχε μόνο μία, στην οποία έδωσε το βασιλικό διάδημα και την κατέστησε δεύτερη μετά από αυτόν. Για να μην πω πρώτη μεταξύ των γυναικών και πρώτη ακόμη, καθώς μαζί με τον Ασουήρη έκανε ό,τι ήθελε και έκανε και αυτή συμπόσιο. Φοβερή η εξουσία που είχε και η δύναμη που είχε η αστήν, χωρίς να αξίζει, χάριν του βασιλέως. Του βασιλέως του Ασουήρου, που την εξέλεξε. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα φοβερό μήνυμα. Γιατί πάσα η γραφή, λέει ο λόγος του Θεού, είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, προς διδασκαλίαν, έλεγχον, επανόρθωσιν, εκπαίδευσιν μετά της δικαιοσύνης, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού διδασκόμενος από την γραφή, να είναι άρτιος, τέλειος, δηλαδή κατερτισμένος εις πάντων έργων αγαθών. Και όπως η αστήν μοναδική, κατά χάριν του Ασουήρου, έγινε πρώτη ίση με το βασιλιά Ασουήρη σε όλο αυτό το τρομακτικό βασίλειο των Μήδων και των Περσών, επαναλαμβάνω, κατά χάριν, το χαρακτηριστικό της ήταν ότι ήταν πολύ όμορφη γυναίκα και αστήν αυτό σημαίνει, αλλά
Δεν ήταν η μοναδική όμορφη γυναίκα στο βασίλειο των Μήδων και των Περσών. Αυτή όμως εξέλεξε ο βασιλιάς Ασουήρης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να εκτιμούμε την εκλογή του βασιλέως. Ο βασιλιάς, ο Θεός, εξέλεξε και τον Σαούλ και τον Δαβίδ. Ο Χριστός εξέλεξε και τον Ιούδα και τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Ο Χριστός εξέλεξε και τον Παύλο, έναν που ήταν βλάστημος, υβριστής και διώκτης της Εκκλησίας. Αλλά το μήνυμα σήμερα είναι ότι ο Χριστός εξέλεξε και σένα. Και σε έθεσε, προσέχετε αδελφοί, Υιόν του Θεού του ζώντος, κληρονόμο του Θεού του ζώντος, συγκληρονόμο του Ιησού Χριστού. Ακούτε τι εκλογή έχει κάνει ο Θεός για να συμβασιλεύεις μετά αυτού εις τους αιώνες των αιώνων. Όμως το μήνυμα και το ερώτημα είναι, αυτήν τη βασίλισσα την εστίν, ποιος μπορούσε να την καθαιρέσει από τη θέση την οποία έδωσε εις αυτήν ο Θεός με τον Ασουήρη το βασιλέα? Και για να καταλάβουμε το μήνυμα, αδελφοί αγαπητοί, που νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό και αφορά εμάς, τον κάθε έναν από εμάς, και συγκεκριμένα εμένα αλλά και σένα, να πάμε σας παρακαλώ να διαβάσουμε από τη σελίδα 279, είναι από το ΙΕ κεφάλαιο και το 23 εδάφιο. Να το ανοίξουμε όμως σας παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε το μήνυμα που ο Θεός θέλει να μας δώσει σήμερα, που πραγματικά είναι συγκλονιστικό. 279 σελίδα, ΙΕ 23. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Επειδή εσύ Σαούλ απέρριψες τον λόγον του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε εσέ από το να είσαι βασιλεύς. Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, ημάρτησα, διότι παρέβην το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου. Φοβηθείς των λαών και υπακούσα στην φωνή αυτού. Και τώρα λοιπόν εσύ, δεν απευθύνεται στο Θεό, συγχώρεσέ με, συγχώρεσε παρακαλώ το αμάρτημά μου και επίστρεψε με τεμού για να προσκυνήσω τον Κύριον. Εσύ συγχώρεσέ με. Δηλαδή δεν σκέφτεται ότι βασιλιά τον έκανε ο Θεός, αλλά σκέφτεται ότι ο βασιλιά τον έκανε ο Σαμουήλ. Φοβερό λάθος. Γι' αυτό και ζητάει συγχώρεση από τον Σαμουήλ. Ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, «Δεν θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέρριψας, όχι τον λόγον μου, τον λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος απέρριψε εσένα από το να είσαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ». Και καθώς εστράφει ο Σαμουήλ για να αναχωρήσει, εκείνος επίασε ένα από του κρασπέδου του ιματίου αυτού και εξεσκίστηκε και είπε προς αυτόν ο Σαούλ, το Σαμουήλ, «Εξέσχισεν ο Κύριος την βασιλεία του Ισραήλ από σου σήμερον και έδωκεν αυτήν εις των πλησίων σου, των καλύτερών σου. Ουδέ θέλει ψευστεί ο ισχυρός του Ισραήλ, ουδέ μεταμεληθεί, διότι αυτός δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμεληθεί». Και η αλήθεια είναι ότι η βασιλεία του Σαούλ τελείωσε, αν και συνεχίζει να είναι βασιλιάς για 40 χρόνια απ' αρχής, αλλά πλέον και χρησμένος για βασιλιάς του Ισραήλ, δεν είναι ένας καλύτερος και ανώτερος ανθρωπίνος, αλλά είναι ένα νεαρό παιδί, 17 χρονών, ασήμαντος, τσομπάνος, που όμως
έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό που θέλει ο Θεός να έχουμε. Καθώς ο ίδιος ο Θεός φωνάζει «Εύρον Δαβίδ, τον ιόν του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου», ο οποίος θα πράττει πάντοτε και κατά πάντα τα θελήματά μου. Αυτό είναι το μυστικό του. Και αυτόν έκλεξε βασιλιά. Και τον Σαούλ, εκπαιδευτή του. Ποιος θα μεταμορφώσει το τσομπανάκο σε βασιλιά? Ο Σαούλ. Πώς? Διώκοντας αυτόν, ταλαιπωρώντας αυτόν, αγωνιζόμενος να θανατώσει αυτόν. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Σαούλ δεν ήταν αμαρτωλός ποτέ. Δεν έπραξε αμαρτίες. Παραβάσεις και ανομίες έπραξε. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει πάσα ανομία είναι αμαρτία. Ο Δαβίδ έπραξε αμαρτίες φοβερές. Πορνεία, μοιχεία, φόνο. Αλλά είχε μια μεγάλη διαφορά από τον Σαούλ. Ήξερε ποιος τον εγκατέστησε βασιλιά και ήξερε σε ποιον θα απευθυνθεί να ζητήσει συγγνώμη. Δεν σκεφτόταν ότι βασιλιά με έκανε ο Σαμουήλ. Σκεφτόταν ότι ο Σαμουήλ ήταν ένας τίποτα άλλο από δούλος, πιστός, φρόνιμος και αγαθός του Θεού. Αλλά βασιλιά τον έκανε ο ίδιος ο Θεός. Και από τον ίδιο τον Θεό ζητούσε συγχώρεση. Βέβαια ο Σαούλ τον έμαθε να προσεύχεται. Ο Σαούλ τον ανάγκασε με τη συμπεριφορά του να εκζητεί πάντοτε οδηγία Πνεύματος Αγίου, ιδιαιτέρως δε να μην κάνει τίποτα με τη δική του σοφία, σύνεση, γνώση, επιθυμία σαρκός, επιθυμία οφθαλμών, αλαζονία του βίου, αλλά πάντοτε ό,τι έκανε, το έκανε ύστερα από εξήτηση, δια προσευχής, ακούγοντας, προσπαθώντας να ακούει πάντοτε τη φωνή και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή ήταν πάντοτε διοικούμενος του Πνεύματος του Αγίου έως το τέλος της ζωής του, που αποφάσισε να κάνει και ναό. Ο Νάθαν ο φίλος του, ο προφήτης του λέει «Κάνε ό,τι θέλεις ο Θεός είναι μαζί σου». Αλλά ήρθε ο Κύριος και του λέει «Όχι, δεν θα κάνεις εσύ γιατί είσαι ανήρ αιμάτων, αλλά εγώ έχω προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου ένα άλλον γιο σου που δεν είχε γεννηθεί ακόμη και όταν θα φτάσεις στα 18 χρόνια και εσύ στα 70 που θα φύγεις, σε αυτόν εγώ θα δώσω σοφία και σύνεση να οικοδομήσει ναόν μοναδικό στην ανθρωπότητα που θα είναι κατά κατοικητήριον του Θεού, υποπόδιον του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος ναός σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Θυσιαστήρια κάνανε, ναός κατά την εντολή του Θεού και με σχέδια Θεού και με οδηγία Θεού, ένας έχει γίνει στην ανθρωπότητα. Και αυτός είναι ο ναός του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ, σε συγκεκριμένο τόπο, στον τόπο Μοριά, που πήγε και θυσίασε εκεί, πήγε για να θυσιάσει εκεί ο Αβραάμ τον γιο του τον Ισαάκ κατά την εντολή του Κυρίου, και το αλώνι του Ορνά που πήγε ο Δαβίδ και ο Θεός τον διέταξε να κάνει εκεί θυσιαστήριο, θυσία για να ελευθερωθεί ο λαός από το λάθος, όχι το πρώτο ούτε και το τελευταίο του Δαβίδ. Όμως επαναλαμβάνω, το μήνυμα είναι σήμερα η αστήν. Ιδιαίτερα αυτή πανέμορφη γυναίκα, όχι μοναδική, την οποία εξέλεξε ο Ασουήρης,
της έδωσε το βασιλικό διάδειμα. Αδελφοί, πόσο σοβαρό είναι. Γνωρίζετε ότι είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Ότι έχουμε βασιλικό διάδειμα δια της πίστεως. Δεν φαίνεται, αλλά εμείς το ξέρουμε γιατί ο Θεός μας το έχει δώσει. Αλλά έχουμε και ιερατικό διάδειμα δια της πίστεως που δεν φαίνεται, αλλά ο Θεός μας το έχει δώσει. Φοβερό. Ιδού εξουσία δίδωσε σας να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν μπορεί να σας βλάψει. Και ό,τι αν ζητήσετε, ως τώρα δεν αιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου, όσα αν αιτήσετε εν το ονόματί μου, εγώ θα σας δίνω, ο Πατέρας μου ουράνιος θα σας δίνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Γι' αυτό προσέχετε όμως τι ζητείτε. Μην ζητάτε τι να φάτε, τι να πιείτε, τι να ενδυθείτε. Αυτά τα ζητάνε τα έθνη. Εσείς θα ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού με τη βεβαιότητα ότι όλα τα άλλα τα οποία χρειάζεστε, και εδώ είναι και το μήνυμα το δεύτερο, όλα τα άλλα τα οποία χρειάζεστε εγώ θα σας τα δίνω. Και τι είναι αυτά που χρειάζεστε? Τα καλύτερα και τα κρίτωνα και τα εχόμενα της σωτηρίας σας. Δηλαδή, όχι την πολυτέλεια του Ασσιουήρη, αλλά δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό χρειαζόμαστε. Δηλαδή, τον αγώνα των καλών αγωνίστηκα. Και ποιος ήταν ο αγώνας, αδερφέ Παύλο, που αγωνίστηκες? Να εισέρχομαι πάντοτε δια της στενής πύλης. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη οδός, αλλά αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Τον αγώνα των καλών λοιπόν αγωνίστην, να εισέρχομαι πάντοτε δια της στενής πύλης. Γι' αυτό καφιέμαι πάντοτε στις ταλαιπωρίες μου. Γιατί με αυτές που επιτρέπει ο Θεός τις θλίψεις, εγώ θα φτάσω στη Βασιλεία των Ουρανών. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο μου, όχι που εγώ διαλέγω, αλλά που το Πνεύμα το Άγιο μου αποκαλύπτει, γιατί αυτό με οδηγεί σπάσαν την αλήθεια, το δρόμο μου εγώ τέλειωσα. Και την πίστη μου, που είναι δώρο Θεού, συνέπεια, πραγματική συνέπεια του μοναδικού δώρου του Θεού που χαρίζει ο άνθρωπος, ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, είναι η αγάπη του Θεού Πατρός που εκχέεται στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή λοιπόν η αγάπη που είναι το φοβερό δώρο του Θεού, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει αγάπη, και η ανθρώπινη αγάπη είναι ασήμαντη. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Μπορεί να καταλήξει και σε αμαρτία. Μόνο η αγάπη του Θεού Πατρός, η θεϊκή πατρική αγάπη, όταν εκχέεται στην καρδιά μας, μόνο δια Πνεύματος Αγίου, είναι αυτή που μεταμορφώνει τη πίστη μας σε πίστη δια αγάπης ενεργουμένη, δηλαδή πίστη Θεού, ώστε ό,τι αν ζητήσουμε, ο Θεός να το κάνει, καθώς είπαν και οι μαθητές, πρόσθεσε σε εμάς πίστη. Και ο Κύριος τι τους είπε? Αν είχατε εσείς πίστη ως κόκκος συνάπαιος, θα λέγατε στο βουνό αυτό, πέσε στη θάλασσα και θα πέφτε. Δεν έχετε. Όμως η αγάπη του Θεού Πατρός θα σας δώσει πίστη Θεού δια αγάπης ενεργουμένη. Και αυτή η δια αγάπης ενεργουμένη πίστης θα ολοκληρώσει την πίστη σας, που είναι πίστης πραγματικά με τη βεβαιότητα αυτών που δεν βλέπουμε και αυτών που ακούμε ότι θα πραγματοποιηθεί. Και έτσι ο άνθρωπος πραγματικά έχει πίστη Θεού,
συγγνώμη, ελπίδα στον Ιησού Χριστόν, πίστη δι' αγάπη ενεργουμένη που προέρχεται από την αγάπη του Θεού Πατρός που εκχέεται στην καρδιά του. Αυτός δεν θα πέσει ποτέ. Γιατί? Γιατί αυτό που θα του δώσει ο Θεός είναι πνεύμα υπακοής, πνεύμα ταπείνωσης, πνεύμα αγάπης και πνεύμα σοφίας και συνέσεως που ζήτησε και ο Σολομώντας, αλλά όχι κατά την πρόταση και το θέλημα του Θεού, κατά την πρόταση του Δαβίδ και κατά το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Δαβίδ του είπε, θα ζητήσεις σοφία και σύνεση όχι για να τελειώσεις το έργο που ο Θεός σου, σου εμπιστεύθηκε, αλλά για να φυλάς και να πράττεις κατά πάντα σε όλη σου τη ζωή τα διατάγματα του Θεού, ώστε από τώρα μέχρι το τέλος να είσαι πάντοτε στην παρουσία του Θεού. Αλλά δεν το άκουσε αυτό ο Σολομών και γι' αυτό όταν τέλειωσε το έργο του, τότε η ζωή του πήρε δρόμο αποστασίας. Ο Θεός να μας φυλάει. Ήταν ποτέ δυνατόν ο Σολομών να απομακρυνθεί από το Θεό? Βέβαια. Ήταν δυνατόν ποτέ η Αστίν να απομακρυνθεί από το Θεό? Βέβαια. Ήταν δυνατόν ποτέ ο Σαούλ να απομακρυνθεί από το να είναι βασιλιάς? Βέβαια. Ήταν δυνατόν ποτέ ο Ιούδας με τέτοιες υποσχέσεις να γίνει ο παραδόσας των Χριστών και να αποθάνει κρεμασμένος αυτοκτονώντας? Και μιλάμε για ανθρώπους ιδιαίτερους. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ιδιαίτεροι ήταν και κλειμένοι του Θεού, όπως και εσύ είσαι άνθρωπος ιδιαίτερος και κλειμένος του Θεού εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Προσέχετε λοιπόν, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, διότι ο αντίδικος σας διάβολος περιπατεί γύρω-γύρω από τον κάθε έναν από εσάς, από εμάς. Γύρω-γύρω. Θυμάστε πως γύριζε γύρω-γύρω από τον Ιώβ? Γύρω-γύρω από εσάς ζητών κάποιον να του δώσει τόπο να τον καταπιεί. Γι' αυτό επανέρχομαι και διαβάζω. Η απήθεια στο Λόγο του Θεού είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Το πείσμα στο θέλημά σου είναι καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Εάν απορρίψεις το Λόγο του Κυρίου, και ο Κύριος θα απορρίψει εσένα από το να είσαι βασιλιάς και ιερεύς του υψίστου. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν.